Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα δοκιμάσω να σας δείξω πώς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε πλήρως τη μοναδική USB θύρα που διαθέτει το Peugeot 3008. Οι επιλογές που έχουμε είναι δύο. Η πρώτη επιλογή είναι να μπούμε σε διαδικασία να αγοράσουμε είτε το original είτε κάποιο καλώδιο από το παρεμπόριο και να το κουμπώσουμε πίσω στη μονάδα και να το φέρουμε κάπου μπροστά. Και η άλλη λύση που είναι και η πιο, η πιο εύκολη, αυτή που θα μπορεί να κάνει ο καθένα χωρί να χρειάζεται να έχει κάποιε τεχνικέ γνώσει, είναι να εκμεταλλευτεί την ήδη υπάρχουσα θύρα κουμπώνοντα πάνω ένα USB hub όπω αυτό εδώ που έχουμε πάρει εμεί και έχουμε βάλει πάνω ένα USB στικάκι. Για να γίνει αυτό όμω, επειδή είναι κλειδωμένη η επιλογή από το αυτοκίνητό μα, θα πρέπει να μπούμε σε engineering mode και να ξεκλειδώσουμε την επιλογή για το USB HUB. Το απλό, ειδικότερα για αυτούς που έχουν RCC Mode μονάδες, είναι να πατήσουν το κουμπί του Music για 6 δευτερόλεπτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μας βγάζει ένα πληκτρολόγιο και ζητάει ένα κωδικό. Ο κωδικός είναι 750 39 00 πατάμε το OK και βλέπουμε αυτή εδώ την οθόνη. Για να μπορέσουμε να επιλέξουμε την πρώτη επιλογή που θέλουμε, το HDMI Monitor, θα πρέπει να ξετσεκάρουμε το κουμπί από το External Tool Monitor. Πατώντας λοιπόν HDMI Monitor, System, Connectivity και βλέπουμε χαμηλά-χαμηλά, έχει την επιλογή USB Hub με την ένδειξη στο off. Εμείς θα το βάλουμε στο on. Θα πάμε μία πίσω, άλλη μία πίσω, άλλη μία πίσω και όταν φτάσουμε εδώ, στο αρχικό μενού, θα ξανατσεκάρουμε το κουμπί external tool monitor για να το αφήσουμε όπως το βρήκαμε και καλό θα είναι να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην πειράζουμε πράγματα που δεν ξέρουμε. Για να μην, για να μην κάνουμε κάποια ζημιά στο αυτοκίνητο. Βγαίνουμε λίγο, βγαίνουμε έξω. Αν μπορούμε να κάνουμε μια επανεκκίνηση είναι καλό, πατώντας παρατεταμένα για 10 δευτερόλεπτα το music, για να μπορέσει να κάνει επανεκκίνηση στο σύστημα και να πάρει τις νέες ρυθμίσεις. Και από εκεί και πέρα θα παρατηρήσετε ότι το αμάξι με το που ξεκινήσει και δουλεύει και κάνει επανεκκίνηση τη μονάδα, μόλις κουμπώσουμε το USB Hub, το κουμπώνω εγώ ωστόσο, Μόλι το κουμπώσω, θα βγάλει στην οθόνη μία ένδειξη για να δούμε, ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συσκευή USB. Παρόλα αυτά όμως, η συσκευή λειτουργεί μια χαρά. Μας βγάζει μήνυμα ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συσκευή USB επειδή βρίσκεται σε hub. Αμεινώνω λίγο τη μουσική για να μπορείτε να ακούτε. Όπως παρατηρείτε, παίζει κανονικά από το στικάκι. Αν διαλέξουμε τις πηγές, θα εμφανίσει το στικάκι κανονικά, τη USB. Τήρα εδώ μπροστά. Και όπως θα παρατηρήσετε, τώρα εγώ δεν μπορώ να το κάνω, ακόμα και αν συνδέσετε το κινητό σας με το USB καλώδιο που έχετε, θα παίζει ταυτόχρονα και Android Auto και τη μουσικούλα σας μια χαρά. Δεν δοκίμασα να δω αν μπορεί να παίξει ταυτόχρονα να έχει και τις υπόλοιπε δύο, γιατί έχει τέσσερα χαμπάκια 4 στήρες USB αυτό το χαμπάκι που έχω πάρει. Δεν δοκίμασα να συνδέσω σε όλες κάτι, να δω αν παίζουν όλες ταυτόχρονα, αλλά θεωρώ ακόμα και με τις δύο ότι κάνουμε πάρα πολύ καλά τη δουλειά μας και θα μας λύσει τα χέρια στο μέλλον, χωρίς να χρειαστεί να ταλαιπωρηθούμε. Αυτά από μένα, ελπίζω να, και να βοήθησα, είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.